Στην κυρία από τη Λεμεσό, ένα απίστευτο περιστατικό το οποίο συνέβη γύρω στις 9.30 το πρωί. Ήταν ο άντρας Μπούκαρε στο γραφείο ευημερίας στη Λεμεσό. Βρίσκεται στον τέταρτο όροφο του κτηρίου των κοινωνικών ασφαλίσεων στην οδό Φραγκλίνου Ρούσβελτ, ζητώντας εξηγήσεις για το γεγονός ότι το αποκόπηκε το δημόσιο βοήθημα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες είχε ο ίδιος καταθέσει, είχε αποταμιεύσει πέραν του προβλεπόμενου από τον νόμο ποσού. Δεν αποδέχτηκε ο άντρας αυτός οποιαδήποτε εξήγηση που θα του έδινε ο λειτουργός του γραφείου ευημερίας και σε κατάσταση αμόκ άρχισε να σπάζει ό,τι έβρισκε μπροστά του και να χτυπά, θέλοντας βεβαίως σε κίνδυνο ότι η σωματική ακεραιότητα των υπαλλήλων. Όπως είπε, μία εκ των λειτουργών τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο της Λεμεσού. Όπως μας είπαν τώρα οι ίδιοι οι λειτουργοί, δεν είναι η πρώτη φορά που πολίτες εισέρχονται στο χώρο εργασίας τους και συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο. Ήταν μάλιστα το δεύτερο σοβαρό περιστατικό βίας σε διάστημα μόλις μερικών εβδομάδων. Οι εργαζόμενοι εκεί ήταν αναγκάστηκαν να κατέλθουν σε αυθόρμητη στάση εργασίας, διεκδικώντας την ασφάλειά τους. Και δήλωσαν αγανακτισμένοι γιατί, όπως λένε, η σωματική τους ακεραιότητα κινδυνεύει. Να πούμε ότι πολύ πρόσφατα οι λειτουργοί στο εν λόγω γραφείο έστειλαν γραπτή επιστολή μέσω της οποίας ζητούσαν από το αρμόδιο Υπουργείο την αστυνόμευση του κτηρίου για την ασφαλειά τους. Ζητούσαν επί της ουσίας να τοποθετηθούν φρουροί ασφαλείας στην είσοδο του γραφείου και όπως ανέφεραν, συζήτησαν ήδη με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, του Υπουργείου Εργασίας δηλαδή, ο οποίος ανέλαβε να λύσει το ζήτημα χωρίς ωστόσο κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα. Αξίζει να πούμε ότι στο χώρο κλείθηκε η αστυνομία, ωστόσο ο άντρας, αφού τα έσπασε όλα, είναι καπνός και τον αναζήτησαν μέλη της δύναμης, δεν τον βρήκαν και όπως πληροφορούμαστε θα εκδοθεί από στιγμή σε στιγμή ένταλμα σύλληψης εναντίον του. Από ό,τι βλέπουμε και στις εικόνες, Χριστόφορε, σπασμένα γραφεία, σπασμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φάκελοι πεταμένοι, δηλαδή ήταν για αρκετή ώρα εκεί το συγκεκριμένος άνθρωπος. Ήταν για ορισμένα λεπτά. Οι εικόνες που βλέπετε μαρτυρούν και τη βιαιότητα, αν θέλεις, του περιστατικού. Δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι τα έκανε γυαλιά καρπιά αυτός ο εξαγριωμένος πολίτης. Έσπαζε, όπως μας είπαν οι υπαλλήλοι, ό,τι έβρισκε μπροστά του και όπως σας είπα νωρίτερα, ενώ ο άνθρωπος αυτός ήταν σε κατάσταση αμόκ, άρχισε να χτυπά και να βρίζει όποιον έβρισκε μπροστά του. Λοιπόν, πεταμένες καρέκλες, πεταμένοι φάκελοι, η κατάσταση της γυναίκας που είναι στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της γυναίκας είναι καλή. Τραυματίστηκε ελαφρά. Τραυματίστηκε ελαφρά, φαντάζομαι, εκεί για τις πρώτες βοήθειες. Mm-hmm. Και είναι το δεύτερο περιστατικό. Το άλλο έγινε στη Λάρνακα, αν θυμάσαι καλά, πριν από ένα μήνα περίπου, με το όπλο. Τότε πήγε εκεί μια γυναίκα. Τώρα είναι όλη αυτή η ιστορία, σπασμένη τύχη βλέπουμε εδώ. Άρα, δηλαδή, πρέπει το συντομότερο να ληφθούν μέτρα, γιατί από ό,τι φαίνεται θα έχουμε περισσότερα παρατράγουδα και καλό θα ήταν οι αρμόδιοι να πάρουν τα μέτρα τους από τώρα, πριν να είναι αργά. Λοιπόν, να δούμε και τις δηλώσεις. Ευχαριστούμε, Χριστόφορε. Έναν άτομο το οποίο διακόπηκε το επίδομα που έλαμβανε και μπήκε μέσα από την υποδοχή, έσπρωξε την πόρτα, άρχισε να σπάζει χωρίς να δώσει ευκαιρία σε κανέναν να το εξηγήσει γιατί διακόπηκε και για ποιο λόγο. Τελευταίες ημέρες είναι καθημερινά τα περιστατικά, πάντα έχουμε περιστατικά βίας, γιατί άμα θεωρούν ότι είναι κεκτημένο τους δικαιώματος αποκοπή για οποιοδήποτε λόγο, είτε δεν δικαιούνται να το λαμβάνουν, έρχονται με έντονα συναισθήματα και αρχίζουν τα μένα να χτυπούν συναδέρφους, να σπάζουν πράγματα. Όμως είναι η δεύτερη φορά που ήταν τόσο έντονο το περιστατικό και δεν μπορούσε κανένας να κάνει κάτι ώστε να ομαλοποιηθούν τα πράγματα. Και αναγκαστήκαμε να κατεβούμε πάλι σε αυθόρμητη στάση εργασίας για να ζητήσουμε και να συζητήσουμε για την ασφάλεια μας. Κινδυνεύει καθημερινά, θα θρυνήσουμε θύματα. Έτσι πιστεύουμε, γιατί είναι πάρα πολλά δύσκολες οι συνθήκες σήμερα και ο καθένας θεωρεί ότι ο λειτουργός που απέναντι του ευθύνεται για το ότι το αποκόπηκε το επίδομα. Λόγω αποκοπής του δημοσίου βοηθήματος, λόγω αποταμιεύσεων, κάποιος ήρθε στο γραφείο και ζητούσε εξηγήσεις και όχι μόνο δεν αποδέχτηκε οποιαδήποτε εξήγηση που θα του έδινε ο λειτουργός, άρχισε σε κατάσταση να μοκ, να σπάζει, να χτυπά,
και να καταστρέφει ό,τι υπήρχε γύρω του με άμεσο κίνδυνο της συναδέρφου, αλλά και των γύρω λειτουργών που ήταν παρόν. Πολύ πρόσφατα στείλαμε μια επιστολή που ζητούσαμε άμεσα να αστυνομευτεί ο χώρος εργασίας μας για ασφάλεια των λειτουργών. Δεν ανερχόμαστε πλέον να εργαζόμαστε σε έναν χώρο όπου επικρατεί βία και δεν μπορούμε να εργαστούμε σωστά. Λοιπόν, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με την Διευθύντρια του Γραφείου Ευημερίας. Είναι σε σύσκεψη για την ώρα. Θα προσπαθήσουμε ξανά και ξανά, μήπως την εντοπίσουμε και δούμε.